Σύνδεση με το μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, όπου αναμένεται από στιγμή σε στιγμή το Άγιο Φως από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εκείνη η Αδαμαντία Λιόλιο. Αδαμαντία. Εδώ στην εξαρχία του Παναγίου Τάφου Γιάννη, στην Πλάκα, όλα είναι έτοιμα προκειμένου να υποδεχτούν με λαμπρότητα και με τη μεγαλοπρέπεια που αρμόζει τη σημερινή ημέρα το Άγιο Φως, το οποίο πριν από λίγο λοιπόν έφτασε στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά φυσικά υπό τις ιδιαίτερες συνθήκες του κορονοϊού και με την τήρηση των μέτρων. Μάλιστα υπάρχουν εκπρόσωποι από πολιτιστικούς συλλόγους, Κρητών, Πόντου, της Ρούμελης, προκειμένου να υποδεχτούν και αυτοί το Άγιο Φως. Ο έξαρχος του Παναγίου Τάφου, κρατώντας την ιερά καντήλα λοιπόν, θα φτάσει εδώ στην εξαρχία του Παναγίου Τάφου. Πρόκειται να γίνει μία λιτάνευση του Αγίου Φωτός γύρω από το ναό, του Ανέσπερου Φωτός, και στη συνέχεια θα εισέλθει στο εσωτερικό του ναού, προκειμένου μετά να τελεστεί η ακολουθία της Ανάστασης, να ακουστεί φυσικά το δεύτερο λάβετε φως, προκειμένου οι πιστοί να μπορέσουν να το πάρουν στα κεριά τους. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ στην εξαρχία του Παναγίου Τάφου, ήδη έχουν συγκεντρωθεί κάποιοι πιστοί, φορώντας τη μάσκα τους, προσπαθώντας να τηρήσουν τις αντίστοιχες αποστάσεις, προκειμένου και αυτοί να δουν από κοντά και να βιώσουν το θαύμα αυτό της Ανάστασης και να δεχτούν το μήνυμα φυσικά της ελπίδας και της χαράς, του θριάμβου της ζωής έναντι του θανάτου. Με και το φυσικά, καλό λοιπόν. Γιάννη, όπως βλέπουμε, ναι, όλα είναι σε ανυπομονησία. Με το καλό να το δεχτείτε λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Αδαμαντία.